Η ζωή είναι γεμάτη διλήμματα. Δεν έχεις χάρτη, δεν έχεις πηξίδα και ξαφνικά βρίσκεσαι σε ένα δρόμο που διακλαδίζεται σε άλλους μικρότερους. Δεν ξέρεις όμως ποιον να ακολουθήσεις, παρόλο που οι ενδείξεις μπορεί να είναι ξεκάθαρες. Το θέμα μας είναι ο δρόμος που επέλεξες να πάρεις εσύ. Ο δρόμος που επιλέξαμε να πάρουμε, μικρέ μου Μάρκο. Τελικά είναι ξεκάθαρο που είναι το απαγορευτικό Μάρκο. Όλα ξεκίνησαν όταν ήμασταν μικροί. Νέοι και αφελείς για τις αποφάσεις που έπρεπε να πάρουμε. Αποφάσεις που θα καθόριζαν την υπόλοιπη ζωή μας. Οι φίλοι μας ήταν εκεί για εμάς. Ή μήπως ήταν εκεί για αυτούς. Η δύναμή μας ήταν μεγαλύτερη από την επιρροή που προσπαθούσε να μας ασκήσει οποιοδήποτε όμως. Απόφαση της στιγμής, η μαγιά του να πούμε όχι στο τσιγάρο, επηρέασε ολόκληρη τη ζωή μας. Τα χρόνια περνούσαν και κάθε στιγμή ήταν αποτέλεσμα της απόφασής μας. Κάθε μας επιτυχία, κάθε τι, επιβεβαίωνε πως είχαμε επιλέξει το σωστό δρόμο. Κύριε Γιαννάκη, προσλαμβάνεστε. Πράγματι, επιλέξαμε το σωστό δρόμο. Κι όμως, Μάρκο, δεν πήραμε αυτόν τον δρόμο. Αυτόν πήραμε. Όντως όλα ξεκίνησαν όταν ήμασταν μικροί. Δεν εξελίχθηκαν όμως όπως τα είχαμε φανταστεί.
εξαιτίας της πρώτης μας κακής επιλογής, ακολούθησαν κι άλλες εξίσου κακές επιλογές. Αυτή τη ζωή επιλέξαμε να ζήσουμε, Μάρκο. Κύριε Γιαννάκη, δυστυχώς δεν μπορούμε να σας προσλάβουμε. Άξιζε. Άξιζε, Μάρκο.
όλα αυτά που πέρασες. Πάντα είχαμε πορεία. Ποιες είναι αργές σκέψεις ενός έτοιμου θάνατο? Καμιά τελευταία επιθυμία? Α, ίσως... Ξέρω τι σκέφτεσαι. Αυτό τα ξεκίνησε όλα. Το θες? Όχι. Όχι? Μαρκό, είχες τόσα χρόνια να πεις όχι. Και τώρα σου ήρθε. Μα γιατί, έλα, μια τελευταία. Όχι. Δίκιο έχεις. Θα έχει αρκετά εκεί που πας. Wow, γέρο, θα σπάσει τίποτα. Εσύ φταίς για όλα. Εγώ? Εγώ τι έκανα? Με κατέστρεψες. Πήρα μια λάθος απόφαση. Ποιος βασίστηκε όμως πάνω της, ε? Ποιος την έκανε μέρος της ζωής του, της καθημερινότητάς του, της κάθε στιγμής? Εγώ. Εσύ φταίς για όλα. Για όλα. Φταίω για όλα! Αυτά που παθαίνεις εσύ τώρα θα τα πάθω εγώ. Μάρκο, εσύ μου κατέστρεψες τη ζωή. Εσύ θα μου καταστρέψεις τη ζωή. Μάρκο, γιατί δεν έκανες κάτι? Γιατί δεν το κόψες το ρημάδι? Μα ξέρω γιατί. Θυμάσαι την πρώτη φορά με την παρέα? Θέλαμε να είμαστε και εκείνους. Μάγκες και κουλ. Μάγκες και κουλ. Νιώσαμε όμως μια ανωτερότητα. Είχαμε πάρει μια απόφαση που πολύ διστάζουν άλλα. Δεν ήταν εθιστικό όταν το κάναμε για μαγιά. Εθιστικό έγινε όταν ξεκινήσαμε να το κάνουμε ως παρηγοριά σε κάθε λάθος μας απόφαση. Η ζωή ήταν ωραία τότε. Μετά από λίγα χρόνια διασκέδασης όμως, άρχισε να παίρνει μια απρόσμενη στροφή προς το κακό. Βρήκαμε ένα φίλο στο σύμπαν. Κάτι να μας παρηγορεί για την άθλια ζωή μας. Είχαμε στηριχτεί πάνω του. Είχαμε γίνει πιστοί υπηρέτες του Μαρκού. Δεν είναι ανάγκη να μου θυμίσεις εσύ τη ζωή. Θα πεθάνεις, Μάρκο. Γνωρίζοντας πόσο μόνος ο φίλος όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό το ρημάδι του τσιγάρο τώρα χειρίζει και σε μαχαιρώνει. Ποιος φίλος το κάνει αυτό? Αντίο, Μάρκο. Thank you.
darkness, my old friend. I've come to talk. Μάρκος Γιαννάκης, ώρα θανάτου 5:27 μετά μεσημβρίας, 6 Ιουνίου 2036. Left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. Beneath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs.